Από εκεί που είναι, από εκεί τη μεριά που είναι, από εκεί που είναι. Λεπτομέρειες για ουσία. Ναι. Κύριε Ξαθόπουλε, στην τελική ευθεία για το παιχνίδι της Κυριακής, κοντά στον Όλυμπο Κέρκυρα, στο πρώτο μάτς της ομάδας για τη φετινή σεζόν. Δύο λόγια για αυτό το παιχνίδι, πείτε μας. Οπωσδήποτε είναι σημαντικό για μας να ξεκινήσουμε θετικά. Είμαστε πανέτοιμοι, τα παιδιά είναι σε καλή κατάσταση. Βέβαια υπάρχουν και δύο γνωστές απουσίες, αλλά αυτά θα τα έχουμε όλη τη χρονιά και επομένως πρέπει να προετοιμαζόμαστε και για αυτές τις συνθήκες. Πιστεύω ότι με τη συμπαράσταση του κόσμου, από διοικητικής πλευράς θα έλεγα ότι είμαστε πάρα πολύ καλά. Κάθε μέρα βάζουμε και ένα λιθαράκι ώστε να αποκτήσουμε μια ταυτότητα, την ταυτότητα της ομάδας, των τρικάλων, αυτή που αρμόζει πράγματι για την ομάδα αυτή. Χαίρομαι πάρα πολύ, βρίσκομαι σήμερα στο γήπεδο για πρώτη φορά σε προπόνηση. Βρέθηκα βέβαια στον αγώνα με την Καρδίτσα. Είναι σημαντικό να γνωρίζω και οι παίκτες στο γήπεδο. Και πιστεύω να είμαστε καλά μέχρι την Κυριακή και θα ξεκινήσουμε, να ξεκινήσουμε με θετικό αποτέλεσμα το πρωτάθλημα. Γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, τουλάχιστον 4 πρώτες αγωνιστικές μέχρι τον Ιανουάριο να είναι επιτυχημένες. Δεν είναι εύκολο έτσι, μην το λέμε εδώ, δεν είναι εύκολο, χρειάζεται προσπάθεια από όλους, χρειάζεται να είμαστε συγκεντρωμένοι και να μην έχουμε και άλλες απώλειες στο μέλλον. Για τον αντίπαλο γνωρίζουμε κάποια πράγματα? Βεβαίως γνωρίζω αρκετά πράγματα, όλα θα έλεγα, αφού έχει αλλάξει αρκετά πρόσωπα από το περσινό ρόστερ, βέβαια και οι παίκτες αυτοί που έχουν πάει εκεί είναι γνωστοί, μάλιστα τους τρεις τους είχα στην Πρέβεζα. Και οπωσδήποτε το θέμα δεν είναι αυτό και αυτοί γνωρίζουν για μας, μαθαίνουν, ας είμαστε μια πόλη πολύ μακριά από τον όμιλο αυτό. Και άλλα γνωρίζουν ότι τα πράγματα είναι πολύ εύκολα σήμερα ο ένας να μαθαίνει για τον άλλον. Το μήνυμά σας ποιο είναι στους φιλάθλους που θα έρθουν εδώ την Κυριακή, πέρα από την νίκη και καλό ποδόσφαιρο από την ομάδα? Έχω πει και άλλες φορές ότι για μένα το πρώτο λόγο έχει καλή εμφάνιση και μέσα από την καλή εμφάνιση θα έρθει το αποτέλεσμα. Εκείνο το οποίο με ενδιαφέρει άμεσα και το λέω με συγκίνηση, ότι θα πρέπει στον κόσμο αυτό και στους φανατικούς μας, οι οποίοι είναι πάρα πολύ απογοητευμένοι από αυτά που συνέβησαν στην ομάδα, να τους δώσω μια χαρά και σιγά σιγά να αγκαλιάσουν την προσπάθεια αυτή που γίνεται, γιατί είναι ομάδα των Τρικάλων, ονομάζεται Τρίκαλα και οπωσδήποτε πάνω σε αυτήν την ομάδα θα πρέπει και η ομάδα να στηριχθεί σε αυτούς και αυτή στην ομάδα και πιστεύω να τους δώσουμε αρκετές χαρές φέτος και να βάλουμε ένα λιθαράκι για την επόμενη μέρα των Τρικάλων. Και τελευταία ερώτηση αφορά τον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου που δεν δείχνει έτσι και σε τόσο καλή κατάσταση. Σας προβληματίζει αυτό το γεγονός? Τώρα, αν συζητάμε ότι αυτός ο αγωνιστικός χώρος δεν είναι σε καλή κατάσταση, τότε πρέπει να φύγουμε από τα γήπεδα. Αυτός ο αγωνιστικός χώρος είναι πάρα πολύ καλός. Μην κοιτάτε, είναι κουρεμένο και φαίνεται κάπως ότι δεν είναι σε καλή κατάσταση. Είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Και μακάρι να ήταν όλα τα γήπεδα σαν αυτό. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Η ομάδα σου την Κυριακή είναι το πρώτο παιχνίδι πρωταθλήματος απέναντι στην Όλυμπο Κέρκυρας. Σε δύο λόγια για την κατάσταση στην οποία βρίσκεστε αλλά και τους στόχους της ομάδας από το παιχνίδι. Σίγουρα ο στόχος στο Τρικάλι είναι πάντα η νίκη. Πάντα μια πρεμιέρα είναι δύσκολη. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα αντιμετωπίσουμε. Προετοιμαζόμαστε κατάλληλα με τον κύριο Ξανθόπουλο δύο εβδομάδες τώρα. Πιστεύω ότι θα είμαστε έτοιμοι για τη νέα σεζόν και για την έναρξη την Κυριακή. Η ομάδα των Τρικάλων, η οποία είναι το φαβορί ούτως ή άλλως στα παιχνίδια της στο περιφερειακό πρωτάθλημα, πιστεύεις ότι θα υπάρχει όμως και άγχος και πίεση? Σίγουρα πάντα. Οι πρεμιέρες κρύβουν άγχος. Αλλά εμείς πιστεύουμε στο γήπεδο τη βοήθεια του κόσμου, θα το αποβάλουμε αυτό και θα έρθουμε όλα δεξιά για να ξεκινήσουμε το πρωτάθλημα με νίκη. Στήριξε το δικό σου μήνυμα στους τρικαλινούς φιλάθλους για αυτό το παιχνίδι. Τι να περιμένουμε από την ομάδα? Σίγουρα τον κόσμο, ξέρουμε ότι είναι η ιδέα να είναι της ομάδας των Τρικάλων, πάντα ήταν ο κόσμος και πάντα πιστεύω ότι ο κόσμος στεκόταν στην ομάδα και θα στεκόταν και τώρα. Τα παιδιά, γιατί είναι η ομάδα τους, χρειάζεται τον κόσμο, χρειάζεται λίγο υπομονή, να προωθήσουμε όλη την ομάδα μαζί και πιστεύω μέσα στο παιχνίδι θα τους δικαιώνουμε και θα τους ευχαριστούμε καλύτερα. Ευχαριστούμε πολύ, καλή επιτυχία. Έλα κύριε Σωτήρε. Λοιπόν, κύριε Καλατζή, καταρχήν μιλήστε μας για την τιμή που σας κάνανε οι άνθρωποι των Τρικάλων. Είστε πλέον ο επίτιμος πρόεδρος αυτής της ομάδας. Σίγουρα για μένα βέβαια ήταν ένα ευνηδιασμός, αλλά ήταν μια ανακούφιση, διότι ευτυχώς που υπάρχουν και άνθρωποι που αναγνωρίζουν την προσπάθεια που καταβάλουν ορισμένα άτομα σε οποιονδήποτε φορέα και αν είναι αυτός, και όταν παίρνουν αυτή τη διάκριση είναι μεγάλη τιμή.
Έτσι για μένα ήταν μια μεγάλη ικανοποίηση, δεν μπορώ να πω και νιώθω ευτυχής, έστω και πολύ αργά που έγινε κάτι στο χώρο το δικό μας. Όσον αφορά τώρα, αν θέλετε να σας πω και για το ξεκίνημα της ομάδας, αν μου θέσετε ερώτημα ή να σας συνεχίσω. Ναι, πείτε μας πώς βλέπετε αυτή την προσπάθεια, η οποία ξεκινάει τώρα. Είναι γνωστό σε όλους σας ότι εμείς βλέποντας τη διαφυνόμενη κρίση που ήταν στην ομάδα, προσπαθήσαμε να διασώσουμε το σωματείο πρώτα από την διάλυσή του και να μπορέσουμε να το κάνουμε να διατηρηθεί ώστε να υπάρχει συνέχεια και να έχει η ομάδα μας να βρίσκεται και να έχει συνέχεια. Θέλω να πιστεύω ότι τα παιδιά αυτά αναλαμβάνοντας το βάρος αυτό του οικοδομήματος του ΑΟ Τρίκαλα, θα το σεβαστούν και θα το εκτιμίζουν και θα καταβάλουν τις δυνατές προσπάθειες ώστε η ομάδα μας να φτάσει στον ποθητό στόχο. Mm-hmm. Πρέπει να είμαστε όμως και υπομονετικοί, λόγω του ότι ξέρουμε με τις συνθήκες η ομάδα αυτή πώς διαμορφώθηκε και πώς υπάρχει τώρα, και θα πρέπει να είμαστε και λίγο απέναντι στους ποδοσφαιριστές ανοιχτικοί και στην ομάδα γενικότερα. Θέλει τη συμπαράσταση όλων μας και ιδιαίτερα και τη δική σας, εσείς που είστε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να βοηθήσετε προς αυτήν την κατεύθυνση. Ήδη έχετε βοηθήσει πάρα πολύ κι εσείς και ελπίζω ότι κάτι το καλύτερο θα γίνει στην πορεία. Για τους Τρικαλινούς φιλάθλους πάντως δεν είναι και ό,τι καλύτερο να βλέπουμε την ομάδα να παίζει στο περιφερειακό πρωτάθλημα. Μια κατηγορία πονηρή θα λέγαμε, ανεβαίνει μία ομάδα στην παραπάνω κατηγορία. Πιστεύετε ότι τα Τρίκαλα θα έχουν τον πρώτο λόγο σε αυτή την προσπάθεια φέτος? Κοιτάξτε, οι φύλαθλοι. Και ιδιαίτερα τώρα βέβαια οι Τρικαλινοί φίλοι, επειδή έχουν συνηθίσει στα ανεποκατεβάσματα των κατηγοριών της ομάδος και όλοι μας, όλοι φιλοδοξούμε και όλοι έχουμε αυτό το όραμα να είμαστε στην πιο μεγαλύτερη κατηγορία. Πιστεύω ότι τους πείραξε, τους ενόχλησε που έγιναν έτσι τα πράγματα και η ομάδα έφτασε σε αυτό το σημείο. Βέβαια, επειδή ότι ξέρουμε ποιοι ναι. ήταν αυτοί που συνέβαλαν για η ομάδα να οδηγηθεί εκεί. Αλλά θα πρέπει να δείξουν και αυτή την ανοχή τους απέναντι στην ομάδα βλέποντας που αγωνίζει σε αυτή την κατηγορία. Χωρίς όμως την συνδρομή και την συμπαράσταση των φιλάθλων δεν θα πετύχει τίποτα η ομάδα. Mm-hmm. Γι' αυτό θα πρέπει όλοι μας, βέβαια όχι μόνο εμείς που είμαστε οι βετεράνοι που το βλέπουμε αυτό εδώ σαν δεύτερη θρησκεία μας και τα παιδιά όπως όταν βρεθώ μαζί τους θα τα καλωσορίσω στο ναό μας, όχι στον γήπεδο μας, στο ναό μας, γιατί αυτός είναι ναός για μας. Λοιπόν, θέλω να πιστεύω ότι και οι φίλοι έτσι το εκτιμήσουν και έτσι το σεβαστούν και έτσι θα ανταποκριθούν απέναντι στην ομάδα. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Άντε τον έχει λέει εδώ με τον γιατρό μας, ε. Love it.